Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο πρώτο αγώνα της σημερινής αναμέτρησης, ο οποίος είναι Barcelona Dion Backrim Team. Την μπάλα κερδισμένη για την Backrim Team, Νικολόπουλος για 3 και ξεκινάει με το δεξί η ομάδα των Backrim Team με ένα 0-3. Την μπάλα τώρα έχει ο Παπαδόπουλος, θα δώσει στον Γιώργο και από εκεί στο Σύνο. Ο Παπαδόπουλος βγαίνει από τα screen, θα επιχειρήσει και αυτός για 3. Θα είναι άστοχος, ο Γιώργος παίρνει το επιθετικό και η μπάλα πάλι στο χέρι του Παπαδόπουλου για εκεί στον οργανωτή Σύνο, παίρνει ένα screen, μένει για λίγο ελεύθερος για 3. Ένα ακόμη επιθετικό, Λίτης, είναι καλός σκέρ, τη φορά θα είναι άστοχος. Δόθηκαν πολλές ευκαιρίες στην ομάδα της Μπαρσελόνα να σκοράρει, δεν το εκμεταλλεύτηκαν. Γιαννάτος κλείστηκε από 2 Παϊρής, εκεί του έφυγε η μπάλα αλλά συγκράτησε τελικά. Πάσα στα χέρια Νικολόπουλος τώρα. Τσερκέζης, ένα δύσκολο έλυσε και το 24. Μπάλα για την Μπαρσελόνα. Σταθόπουλος, αυτός είναι ο Γιώργος, ο ψηλό. Παπαδόπουλος και πάλι πίσω στον Γιώργο. Εκεί πέρα δεν νομίζω να σουτάρει ο Γιώργος. Σύνος, Παπαδόπουλος περίμενε αυτή την πάσα, παίρνει τα βήματα, ένα δύσκολο lay-up από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος συγκρούστηκε, πέραγε με κάποιο αντίπαλό του. Η μπάλα θα αλλάξει κατοχή, αλλάζει και την μπάλα της αναμέτρησης. Τσερκέζης κατεβάζει την μπάλα, παίρνει το σκρίνα από το Γιαννάτο. Τσερκέζης σταμάτησε την τρίβλα λίγο νωρίς, θα δώσει τον Παϊρή έξω για 3, προσποιείται. Τσερκέζης περιμένει στη γωνία, θα πάρει τώρα την μπάλα μέχρι μέσα, ένα floater και το 5-0 από Backrim Team. Παπαδόπουλος θα δώσει στο Λίτη, προσποιείται ότι θα σουτάρει για 3, δεν σουτάρει και από εκεί στο Σύνο. Λίτη στο πώς θα γυρίσει ωραία για το καλάθι και φάουλ, όπως λέει και ο διαιτής, ο πρώτος διαιτής αναμέτρησης. Μία συμπληρωματική βολή τώρα για τον Λίτη. Εύστοχος και στη βολή για να μειώσει στους 2-3-5 το σκορ. Γεωργίου, Τσερκέζη, ο οποίος φάνηκε να μην περιμένει αυτή την μπάσα. Τσερκέζης εκκλειστή από 2, θα δώσει αλλά θα κλέψει ο Παπαδόπουλος πολύ έξυπνα και θα πάει μέχρι και το lay-up, αλλά δεν θα μπορέσει να εκτοχίσει. Προσπαθούν να τρέξουν εδώ την Backrim Team. Πάσα στο Γιαννάτο, ο οποίος είναι ελεύθερος για 3 και θα ευστοχίσει. Σύγχρονος ψηλός, έχει βάλει και το σουτ μέσα στο παιχνίδι του. Ο Γιαννάτος για να αυξήσει διαφορά στους 5 για την ομάδα του. Συνογιώργος στο post, ξαναδίνει εδώ πέρα. Ελεύθερος, ξέφυγε εκεί από τον Παϊρή, γύρισε ωραία πάνω στο σώμα του Παϊρή. Νικολόπουλος στο Γεωργίου και επίσης στο Νικολόπουλο, ο οποίος είναι ζεστός. Είναι αυτό η γιατρής. Και ο Γιαννάτος εδώ, ο Γιαννάτος κλείστηκε από 2 και κλάπηκε η μπάλα. Ψάχνει τις επιλογές του Παπαδόπουλου, θα δώσει στο Σύνο. Σύνος, ωραία σκαστή φάσα στο Σύνο Γιώργο. Σκαστή πάσα και η πρώτη αλλαγή στον αγώνα. Προδρομήρη στη θέση του Παϊρή. Τσερκέζης.
κινήθηκε λίγο ο Προδρομίδης, δεν ήταν στη θέση που περίμενε ο Γιαννάτος και έγινε το λάθος, την μπάλα βγήκε εκτός. Σύνος τώρα. Πάρει ένα διπλό screen. Θα δώσει το Λίτη για 3, είναι καλό σουτέρ και μας το αποδεικνύει με αυτό το εύστοχο τρίποντο για την ισοφάριση στους 8 πόντους. Νικολόπουλος έμεινε ελεύθερος για 3 και θα τιμωρήσει την άμυνα με ένα ακόμη εύστοχο τρίποντο του για το 8-11. Απάντηση στο τρίποντο του Λίτη. Ξύνος μέχρι μέσα. Λίγο άτσαλο το αριστερό lay-up, δεν εξτόχισε. Γεωργίου στο Προδρομίδη. Θα βγει στο Τζερκέζη, Νικολόπουλος πάλι λέει για 3. Αυτή τη φορά το σκέφτηκε λίγο παραπάνω και δεν εκτέλεσε. Σκρίνα τον Προδρομίδη, Τζερκέζη, Γεωργίου ελεύθερος για 3. Αυτός θα είναι άστοχος. Και η ομάδα και η Μπαρκελόνα αφήνει αυτή μπάλα εκτός. Δεύτερη αλλαγή για τους Μπεκρίμ Τιμ, με τον Γιαννάτο να δίνει τη θέση του στο Δημήτρη. Σύνος, Σταθόπουλος και από εκεί στο Λίτη, το σκέφτηκε για λίγο να στάρει ο Λίτης, αλλά είχε το χέρι του Προδρομίδη πάνω του. Σταθόπουλος, ούτε αυτός εκτελεί, με 2 ο Λίτης, ένα πολύ δύσκολο σουτ και η μπάλα εκτός από τα χέρια του Σινογιώργου. Έχουμε φτάσει στα 4:35 του πρώτου δεκαλέπτου. Τσερκέζης στον Νικολόπουλο, ο οποίος έμεινε για ακόμη μια φορά ελεύθερος, αλλά αυτή τη φορά θα κάνει airball. Τώρα την μπάλα έχει ο Σύνος στο Σταθόπουλο. Λίτης και πάλι Σύνος για να σε μια οργανωμένη επίθεση. Μια τρομερή πάσα κάτω στο καλάθι στο Λίτη, ο οποίος σήμερα τα κάνει όλα και συμφέρει και τρίποντο. Εδώ Σταθόπουλος βγήκε πανέξυπνα για να κλέψει, αλλά δεν μπόρεσε. Τσερκέζης ένα pull-up jumper. Το αγαπημένο του Στάκη, ευστοχή για το 10-13. Είναι μπροστά η Μπεκρίμ για 3. Συνογιώργος θα πάρει το σουτ, αλλά θα είναι άστοχο. Και τώρα την μπάλα κατεβάζει ο Τσερκέζης με το Σταθόπουλο. Κόβει πανέξυπνα εδώ πέρα ο Γεωργίου, αλλά η μπάλα θα την κάνει το χατήρι και δεν θα μπει μέσα. Προσπάθησε εδώ να τρέξει ο Σταθόπουλος, αλλά η άμυνα τον Μπεκρίμ είναι πολύ γρήγορο. Για 3 ο Λίτης, Συνογιώργος έρχεται για το επιθετικό, θα πάρει 2 βολές, παραλίγο να βάλουμε και το καλάθι. Τώρα διπλή αλλαγή για την Μπαρκελώνα. Σύνος και Παπαδόπουλος θα περάσουν εκτός, Λαθούρος και Λαμπρόπουλος θα μπουν και αυτοί μέσα στο παιχνίδι. Πρώτη βολή εύστοχη για τον Συνογιώργο. Εύστοχος και στη δεύτερη και μειώνει στον ένα πόντο. Νικολόπουλος στο Τζερκέζη, ζητάει κάποια screen. Γεωργίου είναι πολύ γρήγορος, θα δώσει έξω τον Τζερκέζη, δεν θα σουτάρει αυτός. Ελεύθερος Προδρομίδης για 3 και θα είναι εύστοχος. Τον είδε ο Τσερκέζης. Φάση δουλεμένη στην προπόνηση. Σταθόπουλος στο Λαθούρο και από εκεί κατευθείαν στο Λίτη. Θα κοπεί ψηλά. Παραδέχεται και το φάουλ του υποτικά ο Προδρομίδης. 2 βολές για το Λίτη. Και πρώτο time out στον αγώνα, επιστροφή σε λίγο.
Και επιστρέψαμε μετά το time out. Δύο βολές για το Λίτη με το φάουλ του Προδρομίδη. 2,5 λεπτά για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, με το σκορ να βρίσκεται στο 12-16 υπέρ των The Cream Team. Άστοχο στην πρώτη, δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια ολίτης. Έστοχος στη δεύτερη όμως, για το 13-16, και Γεωργίου κατεβάζει την μπάλα για Νάτος, ο οποίος έχει ξαναμπεί στο παιχνίδι. Τσερκέζης σε ένα ωραίο φλόουτερ, Βασίλης Τσερκέζης για το 13-18. Σταθόπουλος, Λαμπρόπουλος τώρα στο Λαθούρο, θα πάρει ένα screen, θα το σκεφτεί, θα σουτάρει και για τρεις και θα είναι εύστοχος. Ένας δεινός σουτέρ ο Λαθούρος για το 16-18. Τσερκέζης στο Γιαννάτο, πάλι Τσερκέζης στο Γεωργίου, θα πάει δίθα το screen. Προδρομίδης με 5 δευτερόλεπτα να απομένουν, Γιαννάτος ο στάρ για 3 και με ταμπλό. Εδώ έδειξε το ένστικτο του σουτέρ ο Γιαννάτος. Λαμπρόπουλος του δίνουνε το σουτ, εδώ θα είναι άστοχος. Ο Δημήτρης του άφησε το σουτ, τον άφησε να σουτάρει τον Λαμπρόπουλο. Και μπάλα τώρα για το Μπεχρίμ Τιμ, Γεωργίου, στο Τζερκέζι, πάλι Γεωργίου, Γιαννάτος, θα κοιτάει ένα σκήν εδώ Γεωργίου, κλείστηκαν λίγο οι παίκτες, Γιαννάτος ελεύθερος για 2, αυτό μικρές, εδώ θα είναι άστοχος. Και ο Λίτης θα κατεβάσει την μπάλα στο Λαμπρόπουλο και επίσης ο Λίτης έμεινε ελεύθερος για 3. Εδώ έτυχε να αστοχίσει. Λαθούρος στο Συνεγιώργο, στο ψηλό. Λαθούρος και πάλι για 3 και πάλι εύστοχος. 2-2 για το Λαθούρο, που μειώνει και πάλι στους 2 για το 19-21. Ο Πάγκος εδώ πέρα τον Μπεκρίμ τη ζητάει μία κατοχή. Όλοι να εξαντλήσουν όλα τα δευτερόλεπτα της επίθεσης. Γεωργίου θα κερδίσει το φάουλ από το Σταθόπουλο. Και τώρα όλα τα δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου είναι για τους Backdream Team. Τσερκέζης, 8 δευτερόλεπτα, 7, 6, 5. Και θα κάνει φάουλ εδώ ο Λαθούρης για να αποτρέψει την επίθεση. 3,5 δευτερόλεπτα από μένα και αλλαγή από τους Backdream Team. Δημήτρης εκτός, θα δώσει τη θέση του στον Νικολόπουλο. Στο σουτέρ, Προδρομίδης έκοψε ωραία, προσποιείται για τον buzzer beater, δεν θα είναι εύστοχος. Λήξη πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ να βρίσκεται στο 19-21 υπέρ των Backdream Team. Επιστροφή σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστροφή στο Προμηθέας Πάρκ για την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου της αναμέτρησης μεταξύ των Μπαρχελώνα και Backdream Team. Οι Backdream Team οι οποίοι βρίσκονται μπροστά με 2 πόντους. Και στην επαναφορά ο Παπαδόπουλος για την Μπαρχελώνα. Θα δώσει στο Λαθούρο. Λίτης, ο συνήθις ύποπτος των Μπαρχελώνα. Λαθούρος, Λίτης ελεύθερος για 3. Εύστοχος. Τα είπαμε, είναι πάρα πολύ καλός Θερολίτης. Δύσκολα χάνει ελεύθερα σουτ. Εδώ δύσκολα χάνει τα μαρκαρισμένα.
Γεωργίου μέχρι μέσα, δεν θα μπορέσει να ευστοχίσει και ο Λαθούρος προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση, δεν θα το κάνει, περιμένει και τους συμπαίκτες του. Λαθούρος ένα mid-range, ένα pull-up mid-range και παραλίγο να χάσουμε το rebound η The Cream Team. Νικολόπουλος σε ένα πάρα πολύ δύσκολο shoot, σε ένα mid-range σούταρε πάνω από το Λίτη και ευστόχησε για δύο και πάλι μπροστά η The Cream Team με ένα πόντο. Για τρεις ο Λαμπρόπουλος θα είναι άστοχος και η μπάλα στο Γεωργίου, ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος, θα βγει στην αντεπίθεση, θα κάνει μια, μπορεί να το ήθελε κιόλας, μια πάσα στο Νικολόπουλο. Σύνος στο Παπαδόπουλο, ο οποίος θα έχει ένα συγκεκριμένο σύστημα. Λαθούρος για τρεις, άστοχος, δεν έγινε το σύστημα που κάγανε, έγινε κατευθείαν το σύστημα από το Λαθούρο. Γεωργίου στον Τζερκέζη, Τζερκέζης στον ελεύθερο Νικολόπουλο για τρεις. Αυτή φορά δεν θα είναι άστοχος, αλλά η μπάλα εκτός από τα χέρια του Παπαδόπουλου. Κατοχή παραμένει για τους The Cream Team. Παϊρής στον Τζερκέζη, σκριν από το Γιαννάτο, τα πάει αντίθετα το σκριν. Παϊρής προσποιείται, δεν θα σουτάρει, μέχρι μέσα, σε ένα πολύ δύσκολο σου, θα είναι άσχος εδώ ο Παϊρής. Και ο Σύνος τρέχει την αντεπίθεση, να βρει προετοίμαστη την άμυνα των The Cream Team. Θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές ο Σύνος. Αν ευστοχείς και στις δύο βολές, θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Δύο βολές για το Σύνο, άστοχο στην πρώτη βολή. Άστοχος και στη δεύτερη. Το σκορ παραμένει στο 22-23 υπέρ των The Cream Team, οι οποίοι έχουν τώρα και την κατοχή. Τσερκέζης στον Νικολόπουλο. Βλέπουμε μια άμυνα ζώνης εδώ πέρα. Παϊρής έχει την μπάλα στο πώς. Θα του κλέβει την μπάλα πανέξυπνα ο Λίτης. Πάσα στο Λαθούρο και σαν σε προπόνηση ο Λαθούρος θα αφήσει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι για την προσπέραση και το 24-23 υπέρ της Μπαρχελόνα. Γιαννάτος, πάσα κατέληξε στον Νικολόπουλο. Γεωργίου θα κερδίσει το φαουλ από το Λίτη και επίθεση 14 δευτερολέπτων για τους The Cream Team. Γιαννάτος είναι επαναφορά, θα δώσει τον Νικολόπουλο. Γιαννάτος για τρεις, είναι καλός σερ εδώ, θα αστοχίσει. Σύνος, Λαθούρος και πάλι Σύνος, Παπαδόπουλος. Τώρα εδώ ο Παπαδόπουλος ζητάει μια οργανωμένη επίθεση και προσπαθεί να εισακουστεί, θα πάρει το τρίποντο. Αλλά είναι εκεί πανέξυπνα ο Σύνος να πάρει το εκπληκτικό, αλλά αστόχησε. Γεωργίου στον Παϊρή, Παϊρή πήγε να πάρει το φάουλ εκεί, προσπάθησε να το εκμεύσει, αλλά αντιθέτως του δόθηκε επιθετικό φάουλ, σφυρίχθηκε εναντίον του. Παπαδόπουλος σταμάτησε κυρίως την τρίπλα, παραλίγο έκανε και βήματα, Παπαδόπουλος πάλι. Λαμπρόπουλος στο σύνολο προσάρι το Τζερκέζη, στη γωνία ο Λαθούρος για τρεις, άστοχος. Και ήρεμα κατεβάζει ο Τζερκέζης, βλέπουμε σε έργα και τον προδρομή να ζητάει αλλαγή. Μουσική.
Γεωργίου, πάσα, μια σκύπη πάσα στο Γιαννάτο. Γιαννάτο τον Παϊρή, απρόσεκτη πάσα, θα κλέψει ο Λαθούρος. Θα πάλι εγώ ελεύθερος, αφού ο Παϊρής δεν σηκώθηκε να τον εμποδίσει, θα ευστοχίσει. Και τώρα μπροστά η Μπαρκελώνα για 3, η 26-23. Γεωργίου εδώ θα κόψει ο Νικολόπουλος στην baseline. Για 3 ο Γεωργίου, θα είναι άστοχος, Τσερκές θα πάρει το επιθετικό και θα πάει σε οργανωμένη επίθεση για τα, και για τα 14 δευτερόλεπτα της επίθεσης. Τσερκέζης για 3, άστοχος Γεωργίου, ούτε αυτός θα μπορέσει να ευθοχίσει. Λαθούρος προσπάθει να δώσει μια πάσα ολόκληρου γηπέδου στο Λίτη. Λίτης δεν βιάζεται, περιμένει και τους συμπαίκτες του. Παπαδόπουλος στο Λαμπρόπουλο και από εκεί στο Λίτη, αφού θα τον σπιηθεί. Δεν μετράει το καλάθι όπως λέει ο διαιτητής. Και αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Προδρομίδης και Δημήτρης θα περάσουν για το Back Cream Team. Και είναι ο Γιώργος Κιστοθόπουλος για την Μπαρκελώνα. Σταθόπουλος στην επαναφορά, θα δώσει το Σίνο. Λαθούρος το σπίτι, σε ένα δύσκολο καλάθι μέχρι μέσα θα στοχίσει. Έχει φύγει ο Τσερκίες στην αντεπίθεση και θα αφήσει την μπάλα στο πλεκτό. Σταθόπουλος εδώ σαν να προσπάθησαν να τρέξουν λίγο την επίθεση η Μπαρκελώνα. Παπαδόπουλο στον Λαθούρο. Σύνος πίσω στον Παπαδόπουλο. Θα γίνουν κάποια σκρίνια εκτός μπάλας. Σταθόπουλος με 2 δευτερόλεπτα να απομένουν. Δεν έχει το χρονόμετρο. Δεν τον προειδοποίησε κανένας από τον πάγκο. Οπότε η μπάλα έμεινε στα χέρια του Σταθόπουλου. Γεωργίου στον Νικολόπουλο που το σκέφτηκε, εκτέλεσε, αστόχησε την μπάλα και έχουμε φάουλ πάνω στον Προδρομίδη. Το δεύτερο φάουλ των Μπαρκελώνα σε αυτή την περίοδο και η κατοχή της μπάλας από την τελική γραμμή στην επαναφορά ο Γεωργίου. Τσερκέζη στο Δημήτρη. Γεωργίου. Και θα κερδίσει το φάουλ εκεί. Κλείστηκε από 2. Και 2 βολές για τον Γεωργίου. Αν ευσοχίσει και 2 βολές θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Του Back Cream Team. Εύστοχο την πρώτη, ισοφαρίζει για το 26-26. Άστοχο στη δεύτερη, την μπάλα μετά από μια μικρή περιπέτεια θα την συγκρατήσει ο Σταθόπουλος, θα δώσει στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος είναι ο Γιώργος, το σκέφτηκε λίγο, Σταθόπουλος για 3. Και είναι εύστοχος για το 29-26. Τσερκέζης στο Γεωργίου και από εκεί στο Δημήτρη για ένα mid-range. Θα στοχίσει και η μπάλα για την Μπαρκελώνα. Και αλλαγή επανέρχεται στο παιχνίδι ο Λίτης στη θέση του Σύνου. Εδώ οργανωτής της Μπαρκελώνα, Παπαδόπουλος θα αφήσει τον Σταθόπουλο, Λίτης παραλίγο να ευστοχίσει με το που μπήκε από τον πάγκο, θέλησε να σουτάρει. Νικολόπουλος στον Δημήτρη.
Νικολόπουλος για 3. Αστόχησε, έρχεται ο Λαθούρος για να πάρει το rebound. Να σιγουρέψει αυτό το rebound. Λαθούρος. Τον γνωστό διπλό screen στην ομάδα του Μπαρσελόνα. Είναι ο Γιώργος Ολίτης, ζητάει το post. Λαθούρος πάλι για 3. Θα είναι έστοχος. Και αυτό το τρίποντο μέσα. Και time out μετά από το τρίποντο. Λογικά καλή η ομάδα των Backdream Team. Επιστροφή σε λίγο. Και επιστροφή με το time out. Κατοχή είναι για τους Backdream Team μετά από το έστοχο τρίποντο του Λαθούρου. Δύο και 27 απομένουν για τη λήξη του ημιχρόνου. Έκοψε πανέξινο ο Τσερκέζης, θα κερδίσει και το φάουλ ψηλά. Δύο βολές για τον Τσερκέζη. Άστοχος στην πρώτη, το σκορ παραμένει 32-26 υπέρ της Μπαρσελόνα. Έστοχος στη δεύτερη, μειώνει 5, 32-27. Λίτης Χαντζόφ πάσα στον Σταθόπουλο. Σταθόπουλος έδωσε πάσα στον Λαμπρόπουλο. 7 δευτερόλεπτα μόνο για την επίθεση. Λαθούρος προσπάθησε να δώσει μια πάσα στον Γιώργο. 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Μια επαναφορά. Συνογιώργος θα κερδίσει το φάουλ. Ένα πράγμα ζήτησε ο Πάγκος στον Backdream Team. Όχι φάουλ. Ακριβώς το αντίθετο έγινε. 2 βολές για τον Συνογιώργο. Έστω στην πρώτη βολή. 2-3-3-27. Έστοχος και στη δεύτερη, 2-2 από τον Συνογιώργο. 2-3-4-27. Και τώρα για, είναι μπροστά η Μπαρσελόνα για 7 πόντους. Γεωργίου σκύπασε στον Νικολόπουλο και από εκεί στον Τζερκέζη. Γεωργίου έμεινε ελεύθερος, δεν σούταρε. Πάσα για 3, για Νάτος. Και η μπάλα θα περάσει πάνω από το ταμπλό. Κατοχή για την Μπαρσελόνα. Σταθόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Όσο δεν βρίσκεται ο Παπαδόπουλος και ο Γεωργίου, ο Παπαδόπουλος και ο Σίνος, θα κατεβάζει την μπάλα ο Σταθόπουλος για 3. Λαμπρόπουλος θα το κύσει. 1-10 για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Γεωργίου πάσε στον Νικολόπουλο, το σκέφτηκε λίγο, δεν εκτέλεσε. Τσερκέζης 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης των Backdream Team. Τσερκέζης το Γιαννάτο, έχει 4 δευτερόλεπτα, πρέπει να εκτελέσει. Θα πετάξει την μπάλα όπως όπως και θα καταλήξει. Καταπληκτικό καλάθι από το Γιαννάτο. Σταθόπουλος στο Λαθούρο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει. Εδώ ωραία άμυνα από την Backdream Team, από τους Backdream Team. Και Τσερκέζης για τελευταία 30 δευτερόλεπτα του ημιχρόνου. Ελεύθερος για 3 ο Γεωργίου. Θα είναι άστοχος, παλεύει για το επιθετικό εκεί ο Προδρομίδης. Και μία επίθεση. Σταθόπουλος. Είναι πάνω του Σαβδέλα το Γεωργίου. 5 δευτερόλεπτα, Λαθούρος για 3.
Θα στοχίσει Νικολόπουλος. Ένα δευτερόλεπτο, Τσερκέζη, θα το λάβει. Θα κοπεί για το σύνο. Τελικό σκορ ημιχρόνου. Μπαρχελώνα 34, Μπέκριν Τιμ 29. Επιστροφή σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Και επιστροφή στο Προμηθέας Πάρκ για την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου, του δευτέρου ημιχρόνου, του τρίτου δεκαλέπτου. Μπάλα για τους Μπέκριν Τιμ. Τσερκέζη στον ελεύθερο Γεωργίου. Εδώ βλέπουμε πως είναι μια ζώνη η Μπαρκελώνα. Προδρομή για τρεις. Θα στοχίσει Σταθόπουλος το μακρινό rebound. Παπαδόπουλος. Οργανωμένη επίθεση. Σταθόπουλος πάει κατευθείαν στο Λίτη, ο οποίος θα αφήσει πανέξυπνα την μπάλα μέσα στο αντίπαλο καλάθι για το 36-29. Νικολόπουλος του δίνει το διάδρομο εδώ το Σίνος. Τσερκέζης στον ελεύθερο Νικολόπουλο. Τώρα Νικολόπουλος για τρεις. Θα στοχίσει Σίνος. Σίνος, ένα σκήνατος είναι ο Γιώργο. Σταθόπουλος πάλι στο Σίνο. Θα κλειστεί από δύο. Θα κάνει όμως ένα ωραίο fade away. Θα έρθει ο Σίνο Γιώργος για το επιθετικό και για να βάλει και το καλάθι για το 38-29. Δεν έχουν μπει καλά από ό,τι φαίνεται η Μπετρίμ του στο δεύτερο ημίχρονο. Για δύο ο Γιαννάτος θα στοχίσει. Και ο Παπαδόπουλος, ο οργανωτής της Μπαρχελώνα, σταμάτησε την τρίπλα. Είναι ο Γιώργος, δεν θα επιχειρήσει αυτό το τρίποντο. Σταθόπουλος, πανέξυπνη πάσα στον Σινο Γιώργο που μπορούσε να γίνει και assist αν ευστοχούσε αυτό το καλάθι. Δύο βολές για τον Γιώργο Σινο Γιώργο. Με τη σολανθρωπία είναι ο Γιώργος για το 39-29, διαφορά 10 πόντων. Εύστοχος και στη δεύτερη, για το 2-2, για το 40-29. Η Backrim Team, οι οποίοι έχουν μπει χωρίς συγκέντρωση στο δεύτερο ημίχρονο. Γεωργίου, πάσα στον Νικολόπουλο. Τσερκέζης, ένα σκριν από τον Πορτοδρομή θα πάρει τώρα. Θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Μια όχι τόσο καλή προσπάθεια από τον Τσερκέζη. Εδώ θα πιεστεί όμως ο Παπαδόπουλος και θα χάσει την μπάλα. Πανέξυπνο φάουλ από τον Παπαδόπουλο για να μην αφήσει να γίνει η επίθεση. Και η μπάλα θα είναι από την τελική γραμμή για τους Backrim Team. Προδρομίδης ψάχνει ένα ελεύθερο συμπαίκτη. Θα δώσει ψηλή πάσα τον Τζερκέζη. Σκρίνα το Γιαννά, το Τσερκέζη έμεινε ελεύθερος για δύο. Θα στοχίσει Σταθόπουλος. Κατεβάζει την μπάλα. Σταθόπουλος. Θα πάρει το σάτος είναι ο Γιώργο. Λίτης. Το Παπαδόπουλο με 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Σταθόπουλος. 4. Σύνος ελεύθερος για 3. Θα στοχίσει. Η μπάλα είναι για τους Backrim Team. Παρ' όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς είχε λήξει ο χρόνος επίθεσης της Μπαρχελώνα. Επαναφορά τα πλάγια
από τον Νικολόπουλο, εδώ στον Τσερκέζη. Τσερκέζη στον Νικολόπουλο. Γιαννάτος κλείνεται από δύο και φάουλ. Το δεύτερο φάουλ της Μπαρκελώνα. Και αλλαγές από τους Μπεκρίμ Τιμ. Παερίς και Δημήτρης επανέρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Αρκεί τώρα και ο Παπαδόπουλος για την Μπαρκελώνα. Θα μπει ο Λαφούρος. Γεωργίου θα αφήσει τον Παερί. Τσερκές δεν σούταρε. Παρολουθάς μόνος του. Γεωργίου. Ωραία συνεργασία μεταξύ Τσερκέζη και Γεωργίου για το 40-31. Λαθούρος. Εδώ θα βγει ωραία ο Παϊρής, αλλά δεν θα μπορέσει να κλέψει. Σύνο Γιώργος. Σύνος δεν σουτάρει. Προσποιείται. Και φάουλ ψηλά για δύο βολές για το Σύνο. Δύο βολές για το Σύνο. Εύστοχος στην πρώτη βολή για το 41-31. Άστοχος στη δεύτερη, Παϊρής τα κατεβάζει στο rebound. Τσερκέζης. Το Γεωργίου, Παϊρής, θα σουτάρει αυτό mid-range, το έχει σωστά και θα στοχίσει. Ένα μακρινό εξαιρετικό rebound από τον Τσερκέζη, θα πάρει το τρίποντο, αστοχή. Σήμερα δεν είναι πολύ εύστοχη η ομάδα των Backrim Team. Θα γυρίσει ωραίος είναι ο Γιώργος, θα δώσει το Σταθόπουλο, Λαθούρος για τρεις. Εύστοχος και σε αυτό το τρίποντο. 44-31. Τσερκέζη στο Γεωργίου. Άμυνα ζώνης από την Μπαρκελώνα. Αφού έχουν δει ότι τα σουτ και κλέψιμο. Και φεύγει στην αντεπίθεση ο Λαθούρος. Θα αφήσει την μπάλα κάπως άτσαλα. Πήρε κάπως νωρίς τα βήματα. Για τρεις κατευθείαν στα Σταθόπουλο. Έφτος και σε αυτό το τρίποντο γεννάνε και τα κοκόρια τους. Time out, επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή με το time out. Κατοχή για τον Γεωργίου. Τον Τζερκέζη. Αυτή τη στιγμή οι Μπεκρίμ βρίσκονται στο μείον 16. Νικολόπουλος για 3, ούτε αυτός. Μαθηνό rebound από το Λαμπρόπουλο, θα δώσει το Λίτη, πάσα στο Λαθούρο και Λαθούρος, άστοχος. Λίτης θα κερδίσει ψηλά το φάουλ για δύο βολές. Και μπορεί να κάνει και το συν 18 αν ευστοχής και στις δύο. Εύστοχος την πρώτη, 48-31. Άστοχος στη δεύτερη. Τσερκέζη θα κατεβάσει το rebound. Γεωργίου. Το Τσερκέζη ένα floater. Θα είναι έστοχος. Μετά από ώρα για το 48-33. Και Σταθόπουλος τώρα για την Μπαρκελώνα. Τον αφήνουν ελεύθερο. Θα σουτάρει. Τα χειροκροτήματα από τον πάγκο παρά την φορά του άστοχο σου και δύο βολές. Αν το έμπαινε το καλάθι θα μέτραγε. Δύο βολές για τον Γεωργίου. Άστοχος στην πρώτη βολή. Το σκορ παραμένει 48-33 με 4 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Έστοχος στη δεύτερη, 48-34.
στους 14. Λαμπρόπουλος στο σύνοχα, μιλάμε τον Παϊρή, θα γυρίσει ωραία, θα πετύχει και ένα πανέμορφο καλάθι. Έβαλε ωραία το σώμα του, πέρασε τον Παϊρή και εστόχισε ένα ανάποδο lay-up. Γεωργίου, σκύπα στον Νικολόπουλο, δεν το κύρι. Τσερκέζης για 3, airball. Και αλλαγή κατοχής. Σύνος τώρα. Οργανωμένη επίθεση από το Σύνο. Λαμπρόπουλος έμεινε ελεύθερος, σούταρε και στόχισε. Γεωργίου προσπαθεί να τρέξει. Δεν έχουν πολύ καθαρό μυαλό το backroom team. Το φάουλ είναι χαμηλά. Η μπάλα, η επαναφορά της μπάλας από την τελική γραμμή με το Γιαννάτο. Κλέψε ο Λαθούρος εδώ πέρα, πρόσεχε πάσα από το Γιαννάτο. Λαθούρος περιμένει τους παίκτες, δεν θέλει να βιαστεί. Λίτης. Και έκοψε ο Λαθούρος, αλλά τον είδε ο αντιπαλός του. Πάσα στο Λίτη. Εκεί δύσκολα να κοπεί. Παραλίγο καλάθι και φάουλ από το Λίτη. Πανέμορφη πάσα από το Λαθούρο που έκοψε ο Λίτης στην baseline. Τον είδε και του έδωσε την πάσα. Δύο βολές για τον Λίτη. Ο Σύνος θα περάσει εκτός και θα δώσει τη θέση του στον Σύνο Γιώργο. Άστοχο στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη. Γιαννάτος θα πάρει το rebound. Γεωργίου το Τζερκέζι. Θα κοπεί με φάουλ από τον, όχι από τον Λαθούρο, από τον Λαμπρόπουλο. Έχουν συμπληρωθεί τα 5 φάουλ της Μπερκυλών, οπότε ο Τσερκής θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Έστω την πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη, 53-36. Λίτης στο Συνογιώργο και από εκεί στο Σταθόπουλο. Ο coach Πανός φωνάζει από τον πάγκο να μην βιάζονται. Λαθούρος, τρομερή πάσα στο στο Λίτη, η οποία θα μετουσιωθεί και σε assist. Γεωργίου, το Τζερκέζι, Τζερκέζης θα κλειστεί από δύο, αλλά θα εστοχίσει. Εδώ ο Ζαχόπουλος θεώρησε ότι ήταν βήματα από τον Τζερκέζι. Λαθούρος. Κλείστηκαν εκεί πέρα στην περιοχή του λίγο πάνω του. Θα πάρει το σκένα το Λίτη. Λαθούρος έμεινε ελεύθερος, σούταρε για 3. Αλλά αυτή τη φορά θα είναι airball. 1:25 απομένει για τη λήξη του 3 δεκαλέπτου. Γεωργίου μόνος του εδώ δεν είδε καλά. Λαθούρος αστόχησε. Αστόχησε και με τη δεύτερη ο Λαμπρόπουλος. Λαθούρος, Συνογιώργος, ούτε αυτός. Σταθόπουλος θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα εκδικήσει ούτε αυτός. Εδώ πέρα έχουν χάσει 3 επιθετικά rebound η B3M team. Λίτης για 3. Εδώ ο Παϊρής. Μετά από όρα θα πάρει ένα μυθικό rebound. Τσερκέζης στον Νικολόπουλο για 3.
στοχίσει και ο Λαμπρόπουλος πετάει μπροστά, προθυμένη στο Λαθούρο και αυτή τη φορά θα στοχίσει για το 57-38. 25 δευτερόλεπτα για τη λήξη του 3-10 λεπτού. Λογικά θα πάρουν όλη την επίθεση. Παερίς το σκέφτει για λίγο να στάρει για 3. Παερίς θα σουτάρει για 3 τώρα και θα είναι έστοχος για το 57-41. 6 δευτερόλεπτα, Λίτης 4 και θα στοχίσει. Ένα ακριβώς δευτερόλεπτο για να δούμε, θα προλάβουν να πετάξουν την μπάλα έστω και Παϊρής, θα πετάξει την μπάλα αλλά δεν θα φτάσει τα κοπέκια από τον Γιώργο. Τελικό σκορ 3-10 λεπτού 57 Μπαρχελώνα 41 Μπακρίτου Τιμ. Επιστρέφουμε σε λίγο για το 4 δεκάλεπτο. Επιστροφή στο Προμηθέας Πάρκ για την έναρξη του 4ου και τελευταίου δεκαλέπτου της αναμέτρησης μεταξύ των Μπαρχελώνα και Μπεκρίμ Τιμ. Στην επαναφορά ο Σίνος θα δώσει στο Σίνο Γιώργο. Παπαδόπουλος στάει το 1. Γεωργίου θα βγει πανέξυπνα, θα κλέψει την μπάλα, θα κερδίσει και το φάουλ, καλάθι και φάουλ για το Γεωργίου. Και δικαίωμα για μία συμπληρωματική βολή. Άστοχο στη βολή, θα κατεβάσει την μπάλα ο Συνογιώργος. Παπαδόπουλος. Ξύνα το Συνογιώργο, Παπαδόπουλος μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ και δύο βολές τώρα για τον Παπαδόπουλο στην αντίπερα όχθη. Δύο βολές. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Παπαδόπουλος για το 58-43. Εύστοχο και στη δεύτερη, 59-43, 16 πόντους διαφοράς. Τσερκέζης στο Γιαννάτο και από εκεί στον Παϊρή προσποιείται, το σύνολο μπροστά του. Γεωργίου και πάλι Παϊρής, Νικολόπουλος ελεύθερος για 3, θα είναι έστοχος 59-46. Για να δούμε αν έχουν, αν οι Μπέκριμ έχουν ακόμα σφιγμό. Λίτης στο Σίνο μέχρι μέσα, αστοχή για Νάτο στο rebound. Θα δώσω τον Τζερκέζη, δεν βιάζεται. Και φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Δεύτερο φάουλ στην Μπαρκελώνα. Και ο Παπαδόπουλος θα περάσει εκτός και θα δώσει τη θέση του στον Σταθόπουλο. Τσερκέζης στον Νικολόπουλο. Και πάλι στον Τσερκέζη με 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Τσερκέζης θα πάρει, δεν θα πάρει ακριβώς το τρίποντο, θα δώσει πάσα στον Νικολόπουλο, στο Γεωργίου. Σταθόπουλος, πάσα στο Σίνο. Εδώ δεν βιάζεται η ομάδα της Μπαρχελώνα. Προσπίθα για 13. Λίτης προσποιείται. Θα πάρει μόνο στην επίθεση, θα ευστοχίσει με ένα side step πάνω στον Παϊρή. Τρίποντο μαχαιριά από το Λίτη. Παϊρής για την απάντηση, θα στοχίσει. Σίνος τον ταλαιπωρεί εκεί ο Γεωργίου, ψάχνει ένα λεπτό του παίκτη, θα δώσει το Λίτη.
προσποιείται. Πάσα ωραία στο Σινογιώργο, στο post. Εκεί μάλλον είναι το διευθυντή, γιατί δεν υπήρχε κανένας ούτε συμπαίκτης ούτε αντίπαλος. Και αλλαγή θα περάσει εκτός ο Παερίς και θα δώσει θέση του στον Προδρομίδη. Γεωργίου, σκύπασα στον Νικολόπουλο, αφύλακτος αυτός για τρεις. Θα στοχίσει εκεί Προδρομίδης, μάχεται για το rebound, αλλά τελικά θα καταλήξει στον Σταθόπουλο. Σταθόπουλος στο Λαμπρόπουλο και πάλι στο Σταθόπουλο. Λαμπρόπουλος ζητάει ο Λίτης, ζητάει ο Λίτης μία μιλά, είναι για λίγο αφύλακτος, άστοχος. Αλλά η μπάλα θα καταλήξει στον Προδρομίδη, Τσερκέζης σε ένα fast break. Εδώ θα βάλει ωραία τα χέρια του ο Σύνος και θα κλέψει την μπάλα. Λαμπρόπουλος στο Λίτη, θα πάρει το τρίποντο. Θα είναι άστοχος, είναι ο Γιώργος. Το επιθετικό, Σταθόπουλος. Και το φάουλ από τον Τσερκέζη. Και έχουμε time out. Time out, επιστροφή σε λίγο. Και επιστρέψαμε μετά το time out. Σταθόπουλος στην επαναφορά. Στο Λίτη. Λίτης, αλλά η μπάλα θα ακουμπήσει έξω. Τσερκέζι δεν ακουμπάει, να αφήνει λίγο να περάσει. Κατευθείαν για τρεις. Εύστοχος ο Γιαννάτος. Για να μειώσει και πάλι τους 13. Σύνος. Σταθόπουλο έμεινε ελεύθερος για τρεις, δεν το επιχείρησε. Και ελεύθερος διάδρομος. Συνογιώργος κάλυψε ώρα τη Δημήτρη εδώ και άφησε ελεύθερο διάδρομο στον Σταθόπουλο. Γεωργίου μέχρι μέσα. Δεν θα ευστοχίσει. Εδώ πιέζει το Λίτη. Πάσα στον Σύνο, ο οποίος δεν βιάζεται. Με 5.55 να πούμε για τη λήξη του αγώνα. Λαμπρόπουλος στη γωνία, αλλά αν και εύκοχος, έχει ακουμπήσει γραμμή. Τσερκέζης. Για δύο, αστοχή, Σινογιώργος στο rebound. Σύνος. Πάει να κλειστεί από δύο, τελικά δεν ήρθε πάνω του ο Τσερκέζης. Σύνος. Ο coach Πανός σήκωσε και τους δύο παίκτες που είναι στο... Για δύο, Σινογιώργος. Airball. Όχι airball, overball. Και φάουλ από το Λίτη. Το προσπάθησε και να τρίξω το Τσερκέζης. Και αλλαγές από τον coach Πανό. Εκτός ο Σύνος, όχι, ο Σινογιώργος και ο Λαμπρόπουλος. Μέσα ο Λαθούρος και ο Παπαδόπουλος. Μπάλα τώρα έχει ο Προδρομίδης, τον Μαρκ Τσερκέζης ελεύθερος για τρεις. Αστοχή, Δημήτρης παλεύει για το rebound. Μπάλα θα καταλήξει σε χέρια παικτών της Μπαρχελώνα. Σύνος. Πήγε να κλέψει εδώ ο Τσερκέζης, δεν τα κατάφερε. Παπαδόπουλος, το Λαθούρο. 6 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Λίτης θα σουτάρει και θα ευτοχίσει σε ένα πολύ δύσκολο σουτ για το 66-49. Πάσα στον κανέναν και έχουμε πάλι κατοχή για την Μπαρχελώνα, η οποία οδεύει ολοταχώς προς την νίκη. Μπάλα τώρα κατεβάζει, θα κλέψει, δεν είδε το Γεωργίου, ο οποίος θα κλέψει την μπάλα.
και εσάς σε προπόνηση θα αφήσει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. Πάσα μισού γηπέδου στο Λαθούρο. Βλέπουμε εδώ πέρα να κλείνουνε παντού Παπαδόπουλος στο Λαθούρο. Λαθούρος ψάχνει έναν ελεύθερο συμπέκ, θα πάρει το σπίν από το Λίτη. Ωραία πάσα στο Λίτη, αλλά εδώ ένα πολύ δύσκολο σου πίσω από το ταμπλό και φάουλ από το Λαθούρο. Αντιαθλητικό δίνει ο ένας διαιτητής και έχουμε αντιαθλητικό. Δύο ελεύθερες βολές για τον Τζερκέζη και η κατοχή για τους Big Green Team. 15 η πόντη διαφοράς και 3.40 από μένα για τη λήξη του αγώνα. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Τσερκέζης. Έστοχος στη δεύτερη βολή για να μείνω στους 14. Στην επαναφορά ο Γιαννάτος. Τσερκέζης απευθείας για 3. Θα στοχίσει. Τα βάζει και με την τύχη του. Επειδή σήμερα ήταν και τόσο έστοχος. Παπαδόπουλος στο Λαθούρο. Λαθούρος στο Σταθόπουλο, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα. Και time out από τους Big Green Team. Επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή με το time out. Η επαναφορά είναι για τους Big Green Team. Προδρομίδης θα δώσει τον Παΐρη, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα. Ενώ απομένουν 3 και 16 για τη λήξη του αγώνα. Προδρομίδης θα δώσει τον Γεωργίου. Γεωργίου προσπείτε. Πάσε τον Νικολόπουλο, 8 δευτερόλεπτα. Παΐρης θα του κλέψει εδώ πέρα την μπάλα ο Λαθούρος και ο Παπαδόπουλος θα χτυπήσει τον Παΐρη στο πρόσωπο. Κατοχή παραμένει όμως, αλλάζει η κατοχή. Είναι για, για την Μπαρκελώνα. Σταθόπουλος κλείνεται εκεί πέρα. Ψάχνουν ελεύθερο συμπέκτη. Παερίς θα βγει μπροστά από το Λίτη. Και ο Λίτης θα σε ένα εύκολο lay-up. Θα κάνει το σκορ 70-52. Γεωργίου στον Προδρομίδη. Παϊρής για 3. Άστοχος, η μπάλα εκτός από τα χέρια του Λίτη. Και αλλαγή, Λίτης εκτός, Συνογιώργος εντός. Παϊρής εδώ πέρα θα τον βγάλει στο παίκτη του Μόνου, θα δώσει πάσα στον Προδρομίδη. Ψηλή πάσα, 3 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Γεωργίου θα στοχίσει. Παϊρής τρέχει και θα πάρει το rebound. Τσερκέζης θα πάρει και το φάουλ από τον Συνογιώργο. 5ο φάουλ της Μπαρκελώνα, βολές για τον Τσερκέζη. Δύο ελεύθερες βολές. Το rebound θα καταλήξει μετά από μάχη στα χέρια των Big Green Team. Παϊρής στην επαναφορά. Τσερκέζης, πάσα στον Νικολόπουλο που είναι ελεύθερο στη γωνία. Θα στοχίσει. Άλλο ένα ακόμη επιθετικό rebound για το Big Green Team. Θα χάσει την μπάλα, όχι. Παϊρής για 3. Θα στοχίσει. Άλλο ακόμη ένα μακρινό rebound και φάουλ πάνω στο Γεωργίου για 2 ελεύθερες βολές.
Γεωργίου στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Εύστοχος στην πρώτη, 70-54. Εύστοχος και στη δεύτερη, 70-55. 1-45 για τη λήξη του παιχνιδιού. Είναι ο Γιώργος, τελικά θα κλέψει την μπάλα ο Γεωργίου. Κατευθείαν πάσα στον Τζερκέζη. Θα σουτάρει, θα είναι άστοχος. Σταθόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα. Και πάσα στο Λαμπρόπουλο. Λίτης προσπάθησε να βράσει μια πάσα, όμως ο Προδρομίου θα κόψει. Και ο Παϊρής βγαίνει μόνο στον ευνηδιασμό με τον Συνογιώργο. Θα πετάξει κάπως άξια αλλά την μπάλα. Τσερκέζη στα παρεπιθετικό. Νικολόπουλος ένα ακόμα επιθετικό. Θα γυρίσει ωραία και θα ευστοχίσει με ένα τύπο. 1-6 για τη λήξη. Λαμπρόπουλος και φάουλ από τον Παϊρή. Την μπάλα από την πλάγια γραμμή. Λίτης στον Λαφούρο. Θα πάει αντίθετο σκρίν, όμως πανέξυπνα θα κλέψει την μπάλα ο Γεωργίου. Θα παραμείνει όμως στα χέρια του. Η κατοχή στα χέρια της Μπαρχελώνα. Λαθούρος στο Λαμπρόπουλο και από εκεί στο Σταθόπουλο. Ζητάει ένα σκρίνα το Συνογιώργο. Σταθόπουλος κόβει ωραία και ευστοχή σε ένα πολύ ωραίο κουτάκι. Θα κλέψει την μπάλα και ο Λαθούρος. 42 δευτερόλεπτα. Νικολόπουλος, το βλέπουμε πιέζει σε όλο το γήπεδο στην Μπαρκελώνα. Τσερκέζης. Παδός ο Γεωργίου. Τσερκέζης για 3. Θα είναι εύστοχος. Και Σταθόπουλος. Μάλλον δεν θα γίνει επίθεση. Τέλος παιχνιδιού. 72 Μπαρκελώνα, 60 Backrim Team. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.